Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες. Η θερμοκρασία καλή για ποδόσφαιρο και το ποδοσφαιρικό βράδυ που ξεκίνησε είναι πολύ όμορφο. Σε αυτό σίγουρα συμβάλλει και ο κόσμος, του οποίου η προσέλευση ήταν αθρώα σήμερα. Ένα σπουδαίο γήπεδο που δίνει μεγάλη έγκλη στους αγώνες που φιλοξενεί. Το παιχνίδι ξεκίνησε και προμηνύεται συναρπαστικό. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Μέση. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Στην μπάλα ο Ράσφορ. Προσπαθεί να τροχώ. Επιχειρεί το σου. Να το! Λίγα μόλις δεν τα πέρασαν, που όμως ήδη μετράμε ένα γκολ. Για τον κόσμο να ακολουθήσουν και άλλα. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι προπονητές καταστρώνουν πολλές μέρες τα πλάνα τους για το πώς θα κρατήσουν το 0 στην άμυνά τους. Αλλά όπως βλέπετε, λίγα λεπτά φτάνουν για να ανατραπούν όλα τα σχέδια. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Αυτή κι αν είναι η ιδανική εκτέλεση. Έστειλε την μπάλα στο γάμα. Είχε φοβερή αίσθηση του χώρου και με ιδανικό timing έκανε τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα. Απίθανο γκολ. Αμφιβάλλω αν το είχαν προβλέψει αυτό το σενάριο. Υπέροχη προσπάθεια. Είναι απίστευτο. Απέκτησαν προβάδισμα 2 γκολ μέσα σε χρόνο τετέ. Πραγματικά απίθανο αυτό το γκολ. Αυτά τα σούτ είναι εφιάλτης για τους goalkeeper. Αν η μπάλα πάρει καμπύλη, τότε άντε να την πιάσεις. Ο έλεγχος του μάτς αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο. Με καλές προϋποθέσεις. Μάρτα. Και χτυπούν ξανά. 2 μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Και να πεις ότι ήταν αμαρκάριστος. Επανειλημμένως έχει αποδείξει αυτός ο παίκτης πως δύσκολα αντιμετωπίζεται. Η άμυνα προσπάθησε με κάθε τρόπο να το σταματήσει, αλλά προφανώς δεν τα κατάφερε, ίσως και λόγω της δύναμης που διαθέτει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Το αποτέλεσμα τελικά το είδαμε όλοι μας. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Τι να πει κανείς τώρα, αυτούς κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Για να δούμε τι άλλο θα κάνουν σήμερα. Η επίθεσή τους είναι πραγματικά ασταμάτητη. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Στάθηκε λίγο τυχερός ο σκόρερ γιατί η μπάλα βρήκε πρώτα το κάθετο δοκάρι. Όχι ότι τον νοιάζει βέβαια, αφού μπήκε. Θα έλεγα πως πλέον δύσκολα μπορεί να αλλάξει ο νικητής. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Η άμυνα πολύ σωστά τον κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Ράσφορ, Πιέρα, θα δοκιμάσει το πόδι του. Το πιάσε, μπράβο του. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Oxley Chamberlain προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στο πλάγιο. Θα εξαπολύσει το σούτ. Ναι, σκόρα! Σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο. Δεν περίμενα να ανεβάσουν τόσο το δίκτυο του Σκορπίστο, αλλά τους αξίζει. Πλέον το παιχνίδι είναι ξεκάθαρα στα χέρια τους. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Κουλιμπαλί. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ευκαιρία ο Κεσιέ. Κεσιέ! Καλή απόκριση. Χρειάζεται πιγότος μια λύση. Είναι πολύ πίσω στο σκορ. Είναι ευκαιρία. Τρομερό λάθος. Και τιμωρήθηκαν. Μα τι έκανε. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Επαγγελματίας παίκτης απαγορεύεται να είναι τόσο αναποφάσιστος.
δεν το βάζουν κάτω. Αλλά αυτό δεν αρκεί για να πούμε ότι έχουν και ελπίδες για comeback. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμού. Μέση! Τόσο σε ο τερματοφύλακας. Εδώ φαίνεται πως βιάστηκε να σουτάρει. Θα μπορούσε να βρει μια καλύτερη λύση για την ομάδα του. Λούκας. Επεμβαίνει αποφασιστικά και διώχνει την μπάλα. Ράσφορντ ψάχνει να διαπεράσει. Θα ψάξει το γκολ. Με τι δύναμη κλώτησε την μπάλα. Αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Αυτή τη φορά είναι σε θέση. Ευκαιρία ο Μπαμεγιάν. Πιέρα Μπαμεγιάν. Ψάχνει τη σύρτη πάσα. Μάριο Ρουί. Λούκας. Λορέντσο Ινσίνιε. Κινείται με ταχύτητα στην αριστερή πτέρυγα. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Κουλιμπαλί. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Μου φάνηκε φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Μάλλον προετοιμάζεται για να το τολμήσει. Οι αντίπαλοι πρέπει με κάποιο τρόπο να τους κρατήσουν μακριά από την περιοχή τους. Μέση! Λούκας. Με λίγη επίδειξη δύναμης εδώ. Καταφέρνει να πάρει τελικά την μπάλα. Τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους. Είναι γεγονός. Πρέπει να νιώθουν ασφαλείς με αυτό το προβάδισμα, γιατί ελέγχουν πλήρως το παιχνίδι και βέβαια τους αρκεί αυτό το αποτέλεσμα. Η διαφορά στο σκορ έως τώρα είναι δίχως άλλο πολύ μεγάλη. Η δεύτερη περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Λεβαντόφσκι. Καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Κάνει ένα σου. Τι να πούμε. Πια είμαστε στα όρια του εξευτελισμού. Νομίζω πλέον αγγίζουμε τα όρια του εξευτελισμού. Μετά από αυτή την ήττα μπορεί και να τους μείνουν κουσούρια. Πολύ εντυπωσιακός. Πετυχαίνει hat-trick. Ό,τι και αν κάνει, του πιάνει. Βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα. Το μάτς έχει αρχίσει να θυμίζει προπόνηση. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Εξαπολύει ένα σούτ. Η μπάλα είναι μέσα. Απίστευτο! Κρίμα εδώ για τον τερματοφύλακα. Είδε την μπάλα τελευταία στιγμή. Δεν είχε καθόλου ορατότητα. Οι αμυντικοί είχαν πει μπροστά του. Όχι και άσχημα για τον ίδιο. Φτάνει τα δύο του. Σουτάρι. Πλέον το παιχνίδι έχει ξεφύγει. Μέσα. Και από ό,τι φαίνεται έχουν κι άλλα. Σήμερα είναι ασταμάτητος. Έχει βάλει 4 γκολ. Τώρα πια μάλλον κρίθηκε το μάτς. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Μέση. Τον βγάζει. Ο Μπαμεγιάν. Μπάλο ο Μπαμεγιάν.
Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Αυτός ο παίκτης μπορεί πραγματικά να σπείρει τον πανικό στα αντίπαλα, καρέ. Σε εκείνο το σημείο με την μπάλα στα πόδια είναι σαν να παγώνει ο χρόνος υπέρ του. Και οι αντίπαλοι απλά να τον παρακολουθούν, αυτοί μπορεί να αντιδράσουν. Όμορφες πάσες. Την Μπράινε δεν κατάφερε να περάσει την παλιά που ήθελε. Κοίτα, για μένα καλά έκανε και το τόλμησε, γιατί είδε την κίνηση του συμπαίκτη του. Αλλά εντάξει, δεν πιάνει πάντα ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Μέση! Βλέπει ο Παπαγιά! Το δοκάρι φάει στο δρόμο. Κουλιμπαλί προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Κάνει τη μακρινή παλιά. Η αίρα από τον Γιάννη. Έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Η WE United θα κάνει την αλλαγή εφόσον διακόπηκε το παιχνίδι. Τώρα βλέπουμε να αντικαθίσταται ο σκόρερ εν μέσω αποθέωσης από τον κοινό. Τα έδωσε όλα μέσα στο γήπεδο και αυτό φαίνεται να το αναγνωρίζουν οι οπαδοί της ομάδας. Αντιμέτωπο σε Σάλα! Μια δύσκολη επέμβαση εδώ. Το έχουμε ξαναπεί. Αυτός ο παίκτης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ειδικά σε φάσεις σαν αυτή. Είναι μεγάλος κίνδυνος. Καλό διώξιμο. Τον Μπράινε. Λορέντσο Ινσίνιε. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει κανένα πρόβλημα να γυρίσει πίσω και να βοηθήσει. Μέσα από ενέργειες σαν και αυτή, νομίζω καταλαβαίνει κανείς. Λεβαντόφσκι! Πολύ καλή επέμβαση από τον goalkeeper. Αυτές οι αντεπιθέσεις τους είναι πραγματικά φαρμακερές. Οι αντίπαλοι αμυντικοί πρέπει να προσέχουν πολύ. Κουλιμπαλί στέλνει την μπάλα μπροστά και τη στέλνει προς τα αριστερά. Η WE United μπόρεσε και με λίγη τύχη να βγει δίχως απώλειες σε αυτή την περίπτωση. Ο Πικέ ενήργησε φανταστικά εδώ. Με αυτοθυσία κατάφερε να γλιτώσει την ομάδα του από τα χειρότερα. Μέση προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Μπρούνο Φερνάντες βγάζει την μπάλα δεξιά. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Μπρούνο Φερνάντες. Σουτάρει με δύναμη. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Θέλει να στείλει την μπάλα προς το σημείο του πέναλτι. Μπρούνο Φερνάντες! Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Για αυτή την παλιά, ο Τσάι με δύναμη την μπάλα. Ναι, είναι γκολ. Με αυτό, ολοκληρώνουν την κατεδάφιση του αντιπάλου, αν δεν είχε ήδη συμβεί. Χριστό, ο αγώνας πλέον έχει γίνει ακατάλληλος για ανηλίκους, θα έλεγα. Έχει βάλει... Να το, αυτό που περιμέναμε.